Ήταν από τις πιο παρεξηγημένες πολιτικές προσωπικότητες της Ελλάδας τα τελευταία 30 χρόνια τουλάχιστον. Αργήσαμε, τουλάχιστον η δική μου γενιά των 30 και άργησε πάρα πολύ να καταλάβει όταν ο άνθρωπος αυτός πριν από πολλές δεκαετίες, όταν τα πράγματα ήταν καλά, το πλαστικό χρήμα έρεε άφθονο, ότι έλεγε κάποια πράγματα και κάποιοι εξ ημών τον πήραμε στην πλάκα, κάποιοι άλλοι δεν δώσαμε πολύ μεγάλη έτσι, προσοχή σε αυτά που έλεγε. Κανείς δεν είναι μελλοντολόγος, ούτε νομίζω ότι ο κύριος Λεβέντης διεκδικεί αυτόν τον χαρακτηρισμό, αλλά οφείλουμε τουλάχιστον, έστω και εδεροχρονισμένα, όταν κάποιος μιλά σωστά και επιβεβαιώνεται τεκμηριωμένα, να το αποδεχόμαστε. Και γνώμη μου είναι, με καμία διάθεση κολλαγίας επειδή είναι στην άλλη άκρη της γραμμής, ότι αν είχαμε λιγάκι σταθεί παραπάνω σε ορισμένα από αυτά που είπε και επιβεβαιώνονται, τα πράγματα ίσως να ήταν καλύτερα. Είναι στην άλλη άκρη της γραμμής ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρών, ο Βασίλης Λεβέντης, που θα μας σχολιάσει τις πολιτικές εξελίξεις και θα μας καταθέσει και τη δική του άποψη, αυτή που έχει διαμορφώσει, για το τι περιμένουμε από εδώ και μπρος. Κύριε Πρόεδρε, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα κύριε Λαύρο, τι μου κάνετε? Μια χαρά εσείς. Στον ελληνικό παρακαλώ, δεν υπάρχει λόγος. Εγώ επί του προλόγου που κάνατε για το θέμα ότι με είχαν παρεξηγήσει, με είχαν θεωρήσει γραφικό κλπ. Θέλω να σας τονίσω ότι το πολιτικό σύστημα των τελευταίων 40 ετών ήταν ένα διεφθαρμένο σύστημα. Ήταν ένα διεφθαρμένο σύστημα. Mm-hmm. Όταν λοιπόν παρουσιαζόταν κάποιος άνθρωπος και είχε κριτικό πνεύμα, αντετίθετο σε κάποια πράγματα, βγαίναν τα διάφορα παπαγαλάκια που ήταν ευθέως κατευθυνόμενα, οι δημοσιογράφοι δηλαδή, και αρχίζανε τα σχόλια τα δυσμενή. Αλλά αυτοί οι δημοσιογράφοι που το κάνανε αυτό ήταν συγκεκριμένοι, ήταν άνθρωποι που ήταν στο Υπουργείο Τύπου και παίρνανε επιδοτήσεις παρανόμως, κρυφά, ήταν σε επιχειρηματίες, σε payrolls, ήταν διάφοροι άνθρωποι δηλαδή που υπηρετούσαν το καθεστώς, και αυτοί πιστεύω είναι οι κυρίως υπεύθυνοι, αν μου επιτρέψετε, ναι, περισσότερο από τους πολιτικούς. Πάλι εμείς θέμε όμως, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, πάλι εσείς θέτε, γιατί ακούστε κάτι. Ο συνολικότερος μηχανισμός δεν είχε όλο το προηγούμενο διάστημα. Μα ο συνολικότερος μηχανισμός τι είναι από τώρα? Από τους δημοσιογράφους ελέγχεται. Μόνο. Ακούστε, αν όλοι εσείς οι δημοσιογράφοι από σήμερα λέτε ζήτω ο Λεβέντης, ο μηχανισμός θα με βγάλει εθνικό ήρωα. Ο ίδιος μηχανισμός, άμα αρχίσει την κριτική, έτσι ο Λεβέντης δεν τα λέει σωστά, διάφορα πράγματα, η κινδυνολογία κτλ., πάλι θα μου δημιουργήσετε αμφισβήτηση. Έτσι, αυτό που λέτε συνολικός μηχανισμός, οι δημοσιογράφοι δεν είναι, οι οποίοι βέβαια δεν είναι μόνοι τους, είναι τα αφεντικά τους, είναι τα κόμματα, είναι όλοι αυτοί που δίνανε φακελάκια κάθε λογής, αυτοί δίνανε την εντολή. Όπως τώρα, ας πούμε, πάνε να κρατήσουν τον Τσίπρα. Πάνε να κρατήσουν τον Τσίπρα πρωθυπουργό. Ενώ ο Τσίπρας έχει γίνει το πιο αναξιόπιστο πρόσωπο στον κόσμο. Δηλαδή, από την ώρα που έκανε δημοψήφισμα για μια στρατηγική επιλογή μιας χώρας. Εδώ το ευρώ είναι μια στρατηγική επιλογή. Έτσι, ανεβαίνοντας το ευρώ, έπρεπε να κάνουμε μεταρρυθμίσεις γιατί μας βάλανε χαριστικά. Δεν είχαμε τα προσόντα. Οι αριθμοί δεν επέτρεπαν να μπούμε και οι δείκτες της οικονομίας. Έκαναν λοιπόν στραβά μάτια οι Ευρωπαίοι και μας έβαλαν στην Ευρώπη. Ποιο ήταν το πρώτιστο χρέος? Εμείς, εν επιγνώση του ότι μπήκαμε χαριστικά, να προχωρήσουμε σε δομές, σε αλλαγές δομών και σε μεταρρυθμίσεις. Να τους βγάλουμε και αυτούς ασπροπρόσωπους, αλλά και πάνω απ' όλα την Ελλάδα ασπροπρόσωπη να βγάλουμε. Mm-hmm. Ανταυτού συνεχίσαμε το διεφθαρμένο το ίδιο πολιτικό σύστημα, συνεχίσαμε να βρίζουμε το μνημόνιο, άλλοι να είναι υπέρ του μνημονίου, οι δεξιοί και οι πασοκτσίδες, και δημιουργήσαμε ένα γύρω από το μνημόνιο, ας πούμε. Το ερώτημα ήταν το μνημόνιο. Mm-hmm. Αντί να, το ερώτημα να είναι η σωτηρία της χώρας και οι μεταρρυθμίσεις της και ο μετασχηματισμός της σε ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό κράτος, αρχίσανε όσοι ήταν
να το πω, λουμωμένοι μέσα στο σύστημα, δηλαδή είχαν δεύτερους μισθούς, τρίτες συντάξεις, παράνομες χρηματοδοτήσεις, όλα αυτά, αυτοί άρχισαν να υπερασπίζουν το αντιμνημόνιο για να μην, να μην χάσουν τα προνόμια τους. Ιδέα άλλοι είχαν γίνει κλητήρες της Μέρκελ, όπως ο Βενιζέλος, ο Σαμαράς, είχαν δώσει την αίσθηση ότι είναι, ας πούμε, μπάτλερ της κυρίας Μέρκελ. Επειδή όλα αυτά όμως, επειδή όλα αυτά είναι υπομένα και ανήκουν στο παρελθόν και βρισκόμαστε σε μια ημέρα σήμερα. Ναι, αλλά αν δεν δώσουμε σωστή, επιτρέψτε μου. Σίγουρα. Αν δεν κάνουμε σωστό απολογισμό του παρελθόντος, γιατί φοβόμαστε. Αυτό μπορεί να γίνει μήπως όταν τελειώσει όλη αυτή η κατάσταση. Έτσι λέμε κάθε φορά και συνεχίζουμε τα ίδια. Προσπαθούν λοιπόν τώρα, σας λέγω, να κρατήσουν τον Τσίπρα στην Πρωθυπουργία. Ο Τσίπρας αυτή τη στιγμή έκανε προχθές μια τούμπα. Δηλαδή επί 5 χρόνια γάβγιζε έξω τα μνημόνια, έξω κερατάδες, οι Ευρωπαίοι, είστε προδότες, είστε κατοχικοί, και προχθές έκανε μια τούμπα. Ένα Somerset που λένε οι Εγγλέζοι, δηλαδή μια απόλυτη τούμπα. Μπορούμε να κατηγορήσουμε όμως, χωρίς να θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, έναν άνθρωπο ο οποίος είναι 5 μήνες στην εξουσία ενός κράτους και να γίνει κολυμβήθρα του Σιλοάμ για 30 ακούστε, χρόνια που προηγήθηκαν. Ακούστε, δεν νομιμοποιούμε για τα 5 χρόνια, για τα 5 μήνες να τον κατηγορήσω, σωστά το λέτε, αλλά εδώ σας μιλάω για 5 ετών συμπεριφορά. Αυτός ο άνθρωπος όποτε έβγαινε στη Βουλή έβριζε τα μνημόνια. Όποτε μιλούσε σε πλήθος έλεγε τους προδότες τους άλλους που είναι στα μνημόνια. Και προχθές λοιπόν κάνει μια τούμπα. Και δεν βγήκε να εξηγήσει, να πει στο λαό, με ένα διάγγελμα έκανα συγγνώμη, ήμουνα σε πλάνη. Παραδέχτηκε τα λάθη του στη Βουλή προχθές. Αυτό το παραδέχομαι τα λάθη μου. Είναι γενικό. Τι παραγγελίες. Δεν το έχουμε ακούσει από πολλούς όμως. Ποια είναι τα λάθη του. Καταρχάς ποια είναι τα λάθη του. Δηλαδή εσείς μπορείτε 5 χρόνια να πρεσβεύετε κάτι και μετά σε μια μέρα να το ανασκευάσετε και απλά να μου πείτε με συγχωρείτε και λέτε κανένα ένα λαθός. Αυτό, γιατί αυτά τα 5 χρόνια κατέστρεψαν τη χώρα. Αν εμείς... Δεν ήταν στα δικά του χέρια η εξουσία όμως, κύριε Πρόεδρε. Ναι, αλλά αν ο ίδιος έδινε χέρι όπως ζητάει τώρα από τους άλλους, δεν θα ήταν και ο κόσμος σε μια ηλίθια άποψη ότι υπάρχει λύση εκτός μνημονίου. Ναι, σε αυτό που λέτε μέρη δεν μπορώ να διαφωνήσω, ότι οι φρούδες ελπίδες πολλές φορές αποδεικνύονται. Είναι η αυταπάτη. Δηλαδή αν η Ελλάδα ψήφισε 62%, αυτοί τι πιστεύανε. Δεν ψήφισε Τσίπρα 62% η Ελλάδα, αυτή είναι η άποψή μου. Ψήφισε αντιευρώπη όμως το 62, ψήφισε αντιευρώπη. Ναι, ένα σημαντικό μέρος ψήφισε αντιευρώπη. Λοιπόν, σε αυτό δεν συνέβαλε ο Τσίπρας με την πενταετή. Και το ρεύμα του. Αυτό θα το ξεπεράσουμε και θα τον αφήσουμε. Δηλαδή ένας άνθρωπος είναι δείχνει επιπολαιότητα. Δηλαδή ένας άνθρωπος που μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα επρέσβευε το έξω τα μνημόνια. Και τώρα είναι ο κατάλληλος τώρα για να υπηρετήσει το μνημόνιο. Για πέστε μου, εγώ μίλησα χθες σε μια τηλεόραση του εξωτερικού της Πολωνίας και με ρώτησαν αυτό το πράγμα. Λέει, γιατί τον κρατάτε ακόμη πριν μόλις μια εβδομάδα. Τον κρατάμε ακόμη. Έχει το λαϊκό αίρισμα μαζί του αυτή τη στιγμή. Όχι, δεν μπορούμε να τα βάλουμε με τη συνείδηση του ελληνικού λαού. Όφιλε όταν επέστρεψε από την Ευρωβουλή που μίλησε, όφιλε να υποβάλει την παρέτησή του για μια εθνική κυβέρνηση. Αυτή είναι η λύση για σας. Από εδώ, και πέρα η λύση που βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, είναι αυτή. Μόνο αυτή. Δηλαδή, δεν μπορώ να έχω πρωθυπουργό τόσο επιπόλαιο, τόσο άσχετο, είναι σαραντάρης. Λοιπόν, από τα 35 αυτός μέχρι τα 40 του που μπήκε στην πολιτική, πρέσβευε ένα ψέμα. Και θεωρείτε εσείς αρκετή συγγνώμη, ούτε καν συγγνώμη είπε, είπε απλά έκανα λάθη. Ναι. Αυτό το θεωρείτε εσείς ωραίο αναβάπτιση σε μια νέα πολιτική ειλικρίνειας και άρα άστον αυτό να σώσει τη χώρα. Έναν άνθρωπο που ανασυναίσθησε την ΕΡΤ, τις καθαρίστριες, λες και αυτό ήταν το πρώτο μέλημα της χώρας. Τώρα θα χάσουν όλοι οι Έλληνες τις πρόωρες συντάξεις. Τώρα θα χάσουν όλοι οι Έλληνες, θα βγαίνουν στα 67. Και είναι ο κύριος Τσίπρας είναι ο εγκληματίας. Καταρχάς, το δημοψήφισμα τι το ήθελε. Ναι, αυτό ήταν μια χρήαστη πολιτική πράξη, όντως και κάποιος... Η λιθιότητα, γιατί είχαμε πει τρελό τον Γιώργο Παπανδρέου το 2011. Γιατί στρατηγικές επιλογές δεν μπαίνουν ερώτημα σε δημοψήφισμα. Δηλαδή μπορώ τώρα να βάλω ένα ερώτημα,
αν θέλουμε την Ορθόδοξη Εκκλησία και να κάνω δημοψήφισμα. Ναι. Κύριε Πρόεδρε, εγώ σας κάλεσα περισσότερο για να μιλήσουμε από εδώ και πέρα. Από εδώ και όχι πέρα. Επειδή, αλλά... όχι επειδή έχετε επιβεβαιωθεί για κάποια από αυτά που έχετε πει, ποιο είναι το δικό σας πολιτικό σχόλιο για αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή στις Βρυξέλλες και το τι περιμένει ο ελληνικός λαός από αύριο. Ναι, να καταλάβει ο ελληνικός λαός, όσοι του λέγανε για δραχμή ήταν τρελή και επικίνδυνη, ένα αυτό. Να καταλάβει ο ελληνικός λαός ότι το αντιμνημόνιο βασιζόταν σε μια ηλιθιότητα και απλά έφερνε ψήφους και όσοι το υπηρέτησαν είναι οι πιο ηλίθιοι Έλληνες πολιτικοί. Επίσης και το μνημόνιο, εγώ δεν συμφωνώ με το μνημόνιο όπως ήταν. Εγώ είμαι υπέρ, η Ένωση Κεντρών αυτή είχε την απόψη της αυτοκάθαρσης. Δηλαδή όχι να πλώσουμε το χέρι όπως ηλιθίως το άπλωσε ο Γιώργος Παπανδρέου να πάρει λεφτά από το μνημόνιο, αλλά να κόψουμε τις 319.000 τριπλές συντάξεις, να κόψουμε τις 220.000 τους πολυθεσίτες. Την εσωτερική φύρα με λίγα λόγια. Τα 1.500 άτομα στη Βουλή που είναι συγγενείς των βουλευτών και είναι όλοι χαραμοφάιδες, τους 12.000 αποσπασμένους που είναι όλοι επίσης αργόμισθοι, στους δήμους της ΔΕΚΟ που είναι το 30% των υπαλλήλων δεν προσέρχεται και μισθοδοτείται, είναι προστατευόμενοι από τα κόμματα και τους δημάρχους, να κάνουμε οικειοθελή λιτότητα. Αυτό πρέσβευε η Ένωση Κεντρών και να πηγαίναμε στην Ευρώπη όχι τώρα από το 9, αλλά και τώρα. Επειδή δεν μιλάμε με προεκλογικό χαρακτήρα τουλάχιστον ακόμη αυτή τη στιγμή, τις θέσεις σας τις γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά. Είναι η λύση κατ' εμέ. Να κόψουμε. Τι βλέπετε τώρα, τι βλέπετε να γίνεται σήμερα, τι βλέπετε να γίνεται αύριο. Αν γίνει αυτό που σας λέω, πάμε χαμένοι. Όσα στα χαρτιά και να υπογράψουμε, δεν θα τα τηρήσουμε. Γιατί αντιστέκεται ο λαός, έχει δηλητηριαστεί στο βόλεμα ο λαός. Δηλαδή όποια κυβέρνηση και να έρθει αυτού του τύπου, Τσίπρες, Σαμαράδες κλπ. Αυτοί όλοι επί χρόνια κάναν την καταστροφή. Πώς τώρα θα κάνουν τη σωτηρία? Είμαστε ένας λαός που θέλουμε αυτοί που μας στόχευσαν να μας σώσουν. Αυτό δεν υπάρχει πιο ηλίθιο. Ακούγονται κοινικά τα λόγια σας, αλλά νομίζω ότι δεν μπορεί κάποιος επί της ουσίας, ανεξαρτήτως χαρακτηρισμών, να διαφωνήσει. Τρεις είναι οι εκδοχές, κύριε Λάμπρο μου. Πρώτον, αν δεν κάνουμε συμφωνία θα γίνει κόλαση. Θα γίνουμε Ζιμπάμπουε. Μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή, μισό λεπτάκι για να ρωτώ και εγώ κάποια πράγματα που θέλω να μου απαντήσετε. Μπορεί η Ελλάδα αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσει το φάσμα της δραχμής? Έχουμε οφείλω να ρωτήσω, υπάρχουν κυβερνητικά στελέχη που το υποστηρίζουν ανοιχτά σε επιστολές? Όσοι πρέσβευαν δραχμή έχουν κρυφτεί όλοι. Δεν το βλέπετε, έχουν κρυφτεί. Δεν υπάρχει υπόβαθρο. Δεν υπάρχει υπόβαθρο. Σας ομιλώ για κόλαση. Σας ομιλώ για ανθρωπιστική κρίση. Όταν ετοιμάζουν οι άλλοι 15 δις να μας φέρουν εδώ σε φάρμακα και τρόφιμα, δεν καταλαβαίνετε, θα χάσουν όλοι την καταρχάς τα λεφτά τους στις τράπεζες. Σε περίπτωση συμφωνίας, κύριε Πρόεδρε, σε περίπτωση συμφωνίας, εάν η συμφωνία δεν είναι όπως ζητάει η Ένωση Κεντρών, να κόψουμε τις εσωτερικές πατάλες. Όλες όμως. Μία προς μία. Συμβούλους υπουργών, διοικητικά συμβούλια, διάφορα μεθόδους που έχουν εφεύρει για να τρώνε τα λεφτά του Κοσμάκη. Αν όλα αυτά δεν κοπούν, και ιδιαίτερα η αργομιστία στο δημόσιο, γιατί μέχρι τώρα όλα τα σχέδια που έχει στείλει ο Τσίπρας είναι να μεταθέτει στον ιδιωτικό τομέα όλα τα βάρη. Στον ιδιωτικό τομέα. Το δημόσιο ούτε ένα ευρώ δεν έχει θυγεί. Ούτε ένα ευρώ δεν έχει θυγεί. Προσέξτε το, όλες τα σχέδια των ελληνικών κυβερνήσεων στις Βρυξέλλες προστατεύουν ως ιερές αγελάδες το δημόσιο. Και εγώ δεν είμαι κατά των δημοσίων υπολείλων, αλλά πρέπει και ο δημόσιος τομέας να δώσει τη συμμετοχή του στη θυσία. Δεν μπορεί να τη δώσει μόνο ο ιδιωτικός τομέας, γιατί εδώ θα έχουμε και διχασμό. Ναι. Θα έχουμε και διχασμό. Λοιπόν, προειδοποιώ πρώτον, αν πάμε σε δραχμή, είπαμε είναι κόλαση. Ναι. Αν γίνει συμφωνία και δεν γίνουν αυτά που λέει η Ένωση Κεντρών, εσωτερικές μεταρρυθμίσεις. Θα υπάρξει μια σταδιακή πτώχευση το πιθανότερο. Ναι, ποιο είναι εσωτερική σταδιακή πτώχευση? Στην περίπτωση που δεν γίνουν αυτά που λέτε και επέλεγε συμφωνία. Ναι, θα πηγαίνουμε πάλι τενεγές με τρίπιο πάτο και σε τρεις μήνες θα καταλάβουν οι ξένοι ότι αυτό το σχέδιο που ενδεχομένως κάνουν σήμερα ήταν ηλίθιοι και πληρώσαν πάλι τα λεφτά τους τσάμπα. Για να ολοκληρώσουμε, κύριε Πρόεδρε, είπατε να... Άρα εσωτερική κάθαρση και να πάμε στην Ευρώπη να ζητήσουμε τα ομόλογα των 5 πρώτων ετών, 4-5 πρώτων ετών, να μετατεθούν πιο πέρα για να μπορέσουμε αυτά τα λεφτά να τα ρίξουμε στο εσωτερικό της χώρας, να κάνουμε εργοστάσια και επιπλέον τα 130 δις τα λεφτά που φύγανε στο εξωτερικό, να τους πούμε, εάν μεν τα φέρετε, έχει καλώς με ένα μικρό φόρο,
γιατί είναι επίτευγμα το να έρθουν πίσω αυτά τα λεφτά, οι τράπεζες αμέσως θα ευεργετηθούν και θα γίνουν ζωντανές. Εάν δεν τα φέρουν, να συνεννοηθούμε με τις ξένες κυβερνήσεις να γίνει ένα γενναίο κούρεμα υπέρ του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Δηλαδή έχεις λεφτά στην Ελβετία, να παγώσουν από αύριο όλες οι κινήσεις, όχι μόνο Ελβετία και Γαλλία, Γερμανία, όποιος έχει λεφτά, και αν δεν τα φέρουν στην Ελλάδα να γίνει μια κατάσχεση του 80% του ποσού. Ναι. Έτσι θα καταλάβουν και κάποιοι Έλληνες αλήτες που βγάλαν τα λεφτά έξω, ότι πρέπει να αγαπάνε την Ελλάδα. Και να τα ακούσουν αυτό από τον Βασίλη Λεβέντη. Μάλιστα. Αυτό που λέτε το διάβασα σε ένα πολιτικό σχόλιο εφημερίδας, ότι αν δεν υπήρχε αυτή η εκροή καταθέσεων προς το εξωτερικό, σήμερα τα πράγματα θα ήταν πολύ καλύτερα, διαφορετικά όσον αφορά το τραπεζικό κομμάτι. Αλλά ζητάω τώρα η οικουμενική κυβέρνηση τεχνοκρατών. Τα χαρακτηριστικά της, για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε. Ναι, τα χαρακτηριστικά. Να φύγει ο Τσίπρας ως αναξιόπιστος. Αυτό το ότι ισχυροποιήθηκε από το δημοψήφισμα είναι μια βλακεία, γιατί ο ελληνικός λαός εξαπατήθηκε στο δημοψήφισμα, αφού και το ναι και το όχι βγήκε ναι. Να δώσει δια της περιουσίας του ο Τσίπρας τα έξοδα του δημοψηφίσματος, γιατί ξοδεύσαν κάποια εκατομμύρια ηλιθίως, να δημεθεί η περιουσία του Τσίπρα και να δημεθούν και οι περιουσίες κάποιων κορυφαίων στο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτά που λέτε τώρα ακούγονται πολύ ακραία για το μεσοκόσμιο. Δεν είναι ακραία, γιατί ξόδεψε ο ελληνικός λαός κάποια λεφτά για το δημοψήφισμα. 40 εκατομμύρια για να γίνει μια μπουρδα και να στραφεί όλη η Ευρώπη εναντίον μας. Όλοι λοιπόν αυτοί που συμφώνησαν να πάνε την Ελλάδα στο δημοψήφισμα πρέπει με την ατομική τους περιουσία να πληρώσουν. Μακάρι να συνέβαινε αυτό. Δεν καταλαβαίνω γιατί, δηλαδή, εγώ σαν Λεβέντης αύριο μπορεί να γίνω πρωθυπουργός, να κάνω εγκλήματα σε βάρος του λαού και να πω έκανα λάθη, ρε παιδιά, συγχωρήστε με. Αν ισχύσει αυτό που λέτε, θα πρέπει μάλλον οι φυλακές μας να γεμίσουν πολιτικούς, κύριε Πρόεδρε. Και πρέπει να γεμίσουν όχι ανθρώπους από ράφτες. Εγώ δεν μπορώ να το αξιολογήσω ως δημοσιογράφος. Εσείς έχετε την ευθύνη των λόγων σας. Εγώ λέω ότι ξοδεύτηκαν στο δημοψήφισμα κάποια λεφτά. Μετά το δημοψήφισμα όλη η Ευρώπη έστραφε εναντίον μας. Λοιπόν, οφείλουν αυτοί που το κάνανε, η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ και η ηγεσία της ΑΝΕΛ, να δημευθεί η περιουσία τους. Αυτό ζητάει ο Λεβέντης και θα δούμε πόσους ψήφους θα πάρει Ένωση Κεντρών και πόσους ψήφους θα πάρουν αυτά τα ντομάτια. Να ρωτήσω και κάτι τελευταίο, μια τελευταία ερώτηση. Επειδή πάρα πολλοίς κόσμος ενδόμηχα, το βλέπω και στα social media, στο Twitter, στο Facebook, έχει μια ελπίδα ότι η ομόδοξη Ρώση κάποια στιγμή θα... Καλά. Αυτή είναι η μπούρδες του Λιακόπουλου και του Βελόπουλου. Να ολοκληρώσω. Ότι κάποια στιγμή λοιπόν οι ομόδοξοι Ρώσοι θα έρθουν και θα βάλουν ένα χεράκι βοηθείας. Ιστορικά θυμάμαι ότι από το Ρωσοτουρκικό πόλεμο του 1770 και δόθε, όποτε ακούστηκε ότι η Ρωσία θα βοηθήσει την Ελλάδα, αυτό δεν συνέβη. Μπορούμε να... Ιστορικά δηλαδή. Στο Βυζάντιο περιμένανε η Παναγία να σωστεί την πόλη. Λοιπόν, εντάξει, αυτά είναι κάποιοι βιβλιοπόλες που λάγανε μούρι στα κανάλια με 3 ώρες εκπομπές πουλώντας βιβλία και λέγοντας ότι ο σωτήρας της Ελλάδας ήταν ο Πούτιν. Μόνο αυτό πάντως. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Εγώ την καλοσύνη σας, χαίρετε πόσο να είστε καλά. Συνδέομαι μαζί σας και σας αγαπώ. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν, ακούσαμε τον πρόεδρο της Ένωσης Κεντρών, τον Βασίλη Λεβέντη, με μια πολύ σκληρή γλώσσα, όπως συνηθίζει να μιλά. Είναι